Αγαπημένοι μου φίλοι, καλώς ήρθατε. Είμαι η Έφη και το Sweet Walks και σήμερα θα φτιάξουμε την πιο νόστιμη και αφράτη τούρτα, καραμέλα καρύδα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Για την τούρτα μας θα χρειαστούμε 3 φέτες παντεσπάνι βανίλια, 500 ml κρύα κρέμα γάλακτος, ένα κουτί γάλα καρύδας το οποίο το έχουμε βάλει 24 ώρες στο ψυγείο ανάποδα να παγώσει, ένα κουτάκι καραμελωμένο γάλα, 180 ml νερό και 180 γραμμάρια ζάχαρη. Θα ετοιμάσουμε το σιρόπι για τα παντεσπάνια. Θα βάλουμε σε ένα σκεύος το νερό και τη ζάχαρη και θα τα τοποθετήσουμε στην εστία να βράσουν. Το γάλα καρύδας, αφού πάγωσε για 24 ώρες μέσα στο ψυγείο, έχει διαχωρίσει το υγρό από την κρέμα καρύδας. Προσεκτικά, με ένα κουτάλι θα αφαιρέσουμε την κρέμα και θα την τοποθετήσουμε μέσα σε ένα μπολ. Μαζί με την κρέμα καρύδας θα βάλουμε και ένα κουτί καραμελωμένο γάλα και θα χτυπήσουμε με το μίξερ τα δύο υλικά για 3 λεπτά περίπου να αφρατέψουν. Θα συνεχίσουμε χτυπώντας την κρέμα γάλακτος σε σφιχτή σαντιγή. Μέσα στο καραμελωμένο γάλα και την κρέμα καρύδας που έχουμε ήδη χτυπήσει, θα προσθέσουμε τη μισή από την ποσότητα της σαντιγή που ετοιμάσαμε. Με την υπόλοιπη σαντιγή θα καλύψουμε την τούρτα επάνω και ολόγυρα. Θα χτυπήσουμε για ένα 1,5 λεπτάκι τα υλικά με το μίξερ για να ενωθούν και η κρέμα για τη γέμιση είναι έτοιμη. Θα τοποθετήσουμε την πρώτη φέτα παντεσπάνι σε ένα δίσκο και θα βάλουμε ένα τσέρκι. Θα σιροπιάσουμε το παντεσπάνι με το σιρόπι που έχουμε ήδη ετοιμάσει και έχει κρυώσει και θα προσθέσουμε τη μισή ποσότητα από την κρέμα που έχουμε ετοιμάσει. Θα ισιώσουμε την επιφάνεια . Θα τοποθετήσουμε τη δεύτερη φέτα παντεσπάνι και πάλι θα σιροπιάσουμε. Θα προσθέσουμε και την υπόλοιπη κρέμα, θα ισιώσουμε την επιφάνεια. Και θα τοποθετήσουμε και την τρίτη φέτα παντεσπάνι. Και πάλι θα σιροπιάσουμε. Θα καλύψουμε την επιφάνεια με μία στρώση σαντιγή και θα βάλουμε την τούρτα στο ψυγείο για τουλάχιστον 4 ώρες να παγώσει. Πέρασε η ώρα και η τούρτα μας πάγωσε. Θα την ξεφορμάρουμε και θα καλύψουμε το περίγυρο με τη σαντιγή που μας έχει περισσέψει και την έχουμε βάλει σε ένα κορνέ για ευκολία. Και ήρθε η ώρα να τη διακοσμήσουμε. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τριμμένο ινδοκάριδο και καραμέλα.
και στο κέντρο της τούρτας θα συνεχίσουμε γαρνίροντας την τούρτα μας με σάλτσα καραμέλας. Θα φτιάξουμε ένα στεφάνι με ροζέτες σαντιγί. Θα τοποθετήσουμε και λίγα σοκολατάκια και η τούρτα μας είναι έτοιμη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα πούμε, να περνάτε υπέροχα.